Γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια νέα συνταγή. Πάμε να φτιάξουμε μπουγάτσα. Θα την κάνουμε σε μερίδες για να βγάλουμε 2-3 κομμάτια, ώστε να μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να φάμε. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. 1 λίτρο γάλα. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη. 150 γραμμάρια σιμιγδάλι, χοντρό. Για να το βρίσκουμε, λίγο αλάτι και περιμένουμε να έρθει ο βρασμός. Ανακατεύουμε. Ξεκίνησε σιγά σιγά να πίζει. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Θα βάλουμε 130 γραμμάρια βούτυρο. Βούτυρο αγελάδος. Και θα βάλουμε και λίγη βανίλια, ένα κουταλάκι. Αν δεν έχετε βανίλια έγρη, μπορείτε να βάλετε 2 κάψουλες. Ανακατεύουμε καλά να λιώσει το βούτυρο. Μεταφέρουμε την κρέμα μας σε ένα άλλο ταψί για να σταματήσει το βράσιμο, γιατί παρότι έχουμε βγάλει από τη φωτιά, αυτό συνεχίζει να βράζει. Έτσι οπότε θα κάνουμε για να σταματήσουμε, πρέπει να το βγάλουμε σε διαφορετικό σκεύος για να το αφήσουμε να κρυώσει. Αυτό τώρα όσο μένει θα φουσκώνει το σιμιγδάλι, έτσι, και θα σφίγγει λίγο η κρέμα. Μην τη βλέπετε έτσι νερούλη, δηλαδή θα σφίξει. Παίρνουμε ένα φύλλο κρούστας ή φύλλο Βηρυτού, ό,τι σας βρίσκεται. Θα το κόψουμε στη μέση, γιατί όπως σας είπα θα κάνουμε μικρά τα ψαράκια. Είναι αρκετά τα φύλλα και τώρα πάμε σιγά σιγά να στήσουμε το πρώτο. Εδώ έχω 150 με 200 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Βάζουμε βούτυρο γιατί θέλουμε να μείνει τραγανό το φύλλο και όχι να μαλακώσει. Αν βάλετε μαργαρίνη υπάρχει μεγάλη περίπτωση να σας μαλακώσει το φύλλο. Ξεκινάμε βάζοντας λίγο στη λαδόκολλα επάνω. Θα πάρουμε ένα φύλλο. Σταγονίτσες. Άλλο ένα. Προσοχή, δεν θέλω να μου αλήφετε έτσι τα φύλλα. Εάν τα αλήφετε έτσι όπως σας έδειξα τώρα, δεν αφήνετε να δημιουργηθεί αέρας ανάμεσα στα φύλλα. Και αυτό δεν θα βοηθήσει καθόλου. Στην τραγανότητα της μπουγάτσας. Λοιπόν, φυλλαράκι,
βούτυρο. Φύλλα έχουμε αρκετά, οπότε μην αγχωθείτε, μπορείτε να βάλετε όσα θέλετε. Έτσι κι αλλιώς, εγώ έχω βάλει, είναι φύλλο Βηρυτού, το οποίο καταλαβαίνετε ότι το φύλλο Βηρυτού έχει πιο πολλά φύλλα. Βάζετε όσα φύλλα θέλετε, από 8 φύλλα και πάνω, εφόσον το έχουμε κόψει στη μέση, έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των φύλλων. Τα φύλλα κρούστα συνήθως έχουν 12 μέσα κομμάτια. Εγώ που βάζω τώρα φύλλο Βηρυτού, σίγουρα έχει περισσότερα, οπότε εγώ θα βάλω περισσότερα φυλλαράκια. Λοιπόν, είμαστε εντάξει, βλέπετε, έπηξε η κρέμα μας και θα πήξει κι άλλο όσο κρυώνει. Θα βάλουμε το 1 τρίτο. Εφόσον θα φτιάξουμε 3 ταψάκια. Λοιπόν, κλείνουμε. Για να μην μας ανοίξει το φύλλο, θα βάλουμε ένα ακόμα και θα το βάλουμε από την κάτω μεριά και από εδώ το ίδιο. Λοιπόν, είναι έτοιμο, έτσι θα κάνω τώρα και τα υπόλοιπα δύο, δηλαδή θα κάνω τρία ταψάκια, σε λιγάκι θα σας το δείξω. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 160 αέρα,
160 αέρα, και αυτό γιατί θα βάλουμε τρία ταψάκια μέσα και θέλουμε να είναι ομοιόμορφο, αν και θα μπουν σε μία... σε μία σκάρα, χωράνε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, αυτό είναι το δεύτερο και αυτό είναι το τρίτο, έτσι. Τα έχετε έτοιμα, τα βάζουμε στο φούρνο, να δείτε να πάρουν ένα ωραίο χρώμα χρυσό. Εντάξει, περίπου στα 40 λεπτά, εκεί περίπου θα σας πάρει. Λοιπόν, οι μπουγάτσες μας είναι έτοιμες από ό,τι βλέπετε. Έχουν φουσκώσει, έχουν γίνει όπως πρέπει. Τις αφήνουμε να κρυώσουν και τους βάζουμε ζάχαρη άχνη. Εσείς μέχρι να κρυώσουν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και τη συνταγή θα την βάλω όπως πάντα στο www.μαγειρικεςαπολαύσεις.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!